Πάμε στον χημικό μηχανικό, τον κύριο Μιχάλη Λοϊζίδη, φίλο της εκπομπής θα σας πω σήμερα, κύριε Λοϊζίδη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Μπορούμε να αρχίσουμε από αυτό το ζήτημα σε σχέση με τις πισίνες και τους καθαρισμούς? Ναι, είμαι πολύ παραξενεμένος για το γεγονός ότι συζητούμε για να ανοίξουν οι χώροι, όπως τα γυμναστήρια, όπου μιλάς ότι η δυνατότητα να παρέχεις ασφάλεια σε ανθρώπους που έχουν υδρώσει, που έχουν ακουμπήσει στα όργανα, που έχουν τους τόρους τους, οι οποίοι θα έχει υδρώσει και θα πάει από την πίσω μεριά. Εκεί πέρα να λέμε ότι θα ανοίξουμε και να μιλούμε για τις πισίνες με αρνητισμό. Δηλαδή, στη δικό μου μυαλό και στο μυαλό των μηχανικών, τα πάντα παίζουν με το ρίσκο. Ποια η πιθανότητα να συμβεί σε αυτό το πράγμα, ποια η πιθανότητα στην άλλη. Στο μυαλό οποιοδήποτε ασχολείται με αυτό το πράγμα, θα έβαζε υψηλό ρίσκο για τα γυμναστήρια, χαμηλό ρίσκο για την πισίνα. Πώς γίνεται το ένα να μας λέει ότι θα ανοίξει και το άλλο θα μας λέει ότι θα κλείσει, θα μείνει κλειστή? Δηλαδή, λίγο θα πρέπει και οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, τουλάχιστον να εξηγούν καλύτερα το τι είναι αυτό το οποίο τους κάνει. Κάποιο λόγο θα έχουν προφανώς, δεν είναι τρελοί οι άνθρωποι. Όχι, για να είμαστε δίκαιοι, όσες φορές έχουμε ρωτήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα τους μοριακούς ιολόγους μας και τους επιδημιολόγους μας, έχουν πει ότι το νερό δεν αποτελεί αγωγό μόλυνσης στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε για τον κορονοϊό, έτσι. Δεδομένου ότι γίνονται οι σωστοί καθαρισμοί. Το είπε πολύ σωστά και ο κύριος που είχατε προηγουμένως, ότι δηλαδή από τη στιγμή που δεν έχεις κάτι να κουμπάς, δεν έχεις μέσα, όπως είναι παραδείγματος χάρη στα γυμναστήρια, που θα πιάσεις την μπάρα, θα την κατεβάσεις, εκεί δεν έχεις αυτά τα πράγματα. Άρα δεν μπορώ καθόλου να πιάσω τη λογική αυτής της υπόθεσης με τις πισίνες. Μάλιστα. Καθόλου. Το κατανοούμε. Πάμε λοιπόν να κωδικοποιήσουμε λίγο και τα ερωτήματα που παίρνουμε. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και έχουμε και πολλά ερωτήματα για κομμωτήρια, κύριε Λοϊζίδη, σε σχέση με τα κλιματιστικά. Νομίζω ότι να ανοίξουμε τη συζήτηση για τα κλιματιστικά σήμερα και να δούμε τους χώρους εργασίας. Πάμε λοιπόν με αρχή στα κομμωτήρια, που φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Μας έχει αναφέρει και ο εκπρόσωπός τους, ο πρόεδρος του συνδέσμου τους. Ναι. Σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, επειδή ακριβώς η δουλειά μου είναι αυτή, να κάνω το λεγόμενο risk analysis, που θα πει ανάλυση ρίσκου, πηγαίνεις επί τόπου, βλέπεις τι μηχανήματα, τι πηγές, διότι προσέξτε, τα κομμωτήρια έχουν και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ότι όλα αυτά τα χημικά που χρησιμοποιούν για τα μαλλιά, για τα νύχια, για τα χέρια κτλ. Είναι δυνατά χημικά. Δηλαδή, τι εννοώ, θέλεις πολύ σοβαρό εξαιρισμό. Άρα λοιπόν, ήδη δηλαδή, εκ των πραγμάτων, εκείνοι οι χώροι χρειάζονται μια αναβάθμιση, αν θέλετε, στα συστήματα εξαιρισμού τους. Άρα λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής, Μαρία, να μου επιτρέπεις. Ναι. Καθόμαστε εδώ και μιλούμε μεταξύ μας και ακούγει ο κόσμος, αλλά ειλικρινά μου θυμίζει πάρα πολύ εξειδικευμένες επεμβάσεις ιατρικές, στις οποίες δύσκολα, χωρίς να είσαι στο χώρο, μπορείς να δώσεις από μακριά τις συμβουλές σου. Γι' αυτό λέω ότι γενικά καλό είναι, ανά περίπτωση, να συμβουλεύονται κάποιους ειδικούς για να μπορούν να τους βοηθήσουν ανά περίπτωση. Αν είναι ποιοι είναι αυτοί οι ειδικοί? Ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της αέριας ρήπανσης. Νομίζω ότι μπορούν και το τεχνικό επιμελητήριο να συμβουλευτούν, και το οποίο είναι το καθήλυν αρμόδιο για τους μηχανικούς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να δώσουν τις συμβουλές για αυτά τα θέματα. Εντάξει, ναι. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει και κενό. Ήδη αμέσως το πιάσατε, ότι υπάρχει ένα κενό, ότι δεν υπάρχει μια λίστα που να λένε ότι υπάρχουν αυτοί που ασχολούνται με τα κλιματιστικά. Αυτοί υπάρχουν και είναι αδειοδοτημένοι, συγκεκριμένοι, οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν πάνε να πει άνθρωποι ότι είναι εξειδικευμένοι πάνω στα θέματα της ρήπανσης του εσωτερικού χώρου, με την έννοια της χημίας του χώρου αυτού. Mm-hmm. Άρα, για να φτάσουμε σε αυτό το οποίο... Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορούσαν ένας χημικός μηχανικός, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα θέματα αυτά, ας το ψάξουν λίγο στην αγορά. Είναι λίγο άδικο να πω ότι είμαι εγώ εδώ αυτή τη στιγμή, δοξάστε με, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι και εντελώς ασύμβατο. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω πολύ ξεκαθαρό, ότι δεν μπορούμε χωρίς ειδικούς να μιλούμε έτσι στο ανοιχτό. Όμως, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθήσουμε. Εάν το σύστημα το οποίο έχει το κομμωτήριο βγάζει και βάζει αέρα, έχει είσοδο-έξοδο αέρα, άρα λοιπόν είναι ένα κεντρικό σύστημα καλό,
τότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι για αυτή την περίοδο τη συγκεκριμένη, δίνει, ακούστε τα νούμερα, 20% φρέσκου αέρα, 80% ανακυκλώνεται. Θα πάμε λοιπόν εκεί πίσω και θα κάνουμε τη ρύθμιση ώστε να βάζει όσο περισσότερο φρέσκο αέρα μπορούμε. Ναι, μπορεί και να μας διπλασιάσει τον λογαριασμό του ηλεκτρισμού. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες θα το δεχτούμε αυτό το έξτρα κόστος. Ένα λοιπόν το κρατούμε. Ναι. Εάν στο κομμωτήριο δεν έχει σύστημα, ένα μικρό συνοικιακό που απλώς εκεί πέρα κάνουν κάποια δουλειά, εκεί πέρα θα επιμείνουμε πάρα πολύ στη ροή του αέρα μέσα από ανοιχτές τις δύο πόρτες. Η μία από τη μια μεριά και άλλη από την άλλη να κάνει ροή και να φεύγει. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν τα καταφέρουμε να έχουμε αυτές τις συνθήκες και είναι κλειστό, δεν έχει από τη μία και από την άλλη παράθυρα, σε τέτοια περίπτωση πάμε στη λύση του φίλτρου. Είναι ειδικά φίλτρα, έχουν έρθει ευτυχώς στην κυπριακή αγορά, αναγράφουν πάνω από συγκεκριμένη πολύ γνωστή παγκόσμια φίρμα, η οποία, όταν λέω φίρμα, εννοώ που πιστοποιεί αυτή τη δουλειά και γράφει, η μεγάλη πιστοποιούσα εταιρεία ΤΑΔΕ λέει ότι αυτό το συγκεκριμένο φίλτρο σκοτώνει, χτυπά τον ιό, τους ιούς. Δεν είμαι ακόμα δυσκολεύω, μπορεί, μάλιστα κάποιοι από αυτούς γράφουν και τον κορονοϊό συγκεκριμένα, για να λέμε. Μάλιστα. Αυτά τα φίλτρα τα συγκεκριμένα είναι στη διάθεση του κοινού. Είναι πολύ ακριβά. Κοστίζουνε Μαρένα, γύρω στα 500 ευρώ. Προσέξτε, για ένα κομμωτήριο, το να δώσει 500 ευρώ για να κάνει τη δουλειά της από τη στιγμή που τα 100 ευρώ θα τα πάρει πίσω στο ΦΠΑ και τα άλλα 100 από το κέρδος της αφαιρετούν, οπότε τους μένουν στο τέλος ότι το καθαρό κόστος του κομμωτηρίου είναι 300 ευρώ, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να το συζητούμε, έτσι. Ναι, εντάξει, ας πούνε εκείνοι που επηρεάζονται από αυτό, αν θα πρέπει να το συζητήσουν, αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν εάν δεν προβούν σε αυτές τις διαδικασίες. Επειδή βγάζει και αυτά τα χημικά, μέσα στο συγκεκριμένο φίλτρο πρέπει να γράφει ότι πιάνει και τα VOCs. Το λέω στα αγγλικά που είναι τα φυτικές οργανικές ενώσεις. Το λέω στα αγγλικά, διότι θα το δει και για να το αναγνωρίζουμε, ναι, VOCs. Να το δει, να δει ότι μόλις δει VOCs, ότι πιάνει και τα VOCs, είναι πολύ σημαντικό να το δει. Μάλιστα. Εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλοι χώροι αναψυχής είναι η δεύτερη κατηγορία που απασχολεί ιδιαίτερα και οι οποίοι επαναλειτουργούν μετά την 21η Μαΐου, αν εξαιρέσω τα ξενοδοχεία βέβαια. Μάλιστα. Όσον αφορά τα ξενοδοχεία και μιλούμε για τα δωμάτια, αυτό που πρέπει να γίνεται και ξεκινώ από τους χώρους στο δωματίο, διότι έχει κάποια σημασία. Εκεί μέσα υποχρεωτικά θα πρέπει να αγοράσουν μηχανηματάκια τα οποία βγάζουν είτε όζον είτε άλλα πράγματα τα οποία κάνουν τη λεγόμενη σοκ. Την ώρα που φεύγει ο πελάτης, θέλουμε και στα νοσοκομεία και στις κλινικές και στα δωμάτια αυτά των ξενοδοχείων να ξέρουν ότι ζερώνεται το μικροβιολογικό φορτίο, μηδενίζεται. Και μέσα στο μικροβιολογικό, γι' αυτό λέω, αυτά που θα βάλουν, αυτά που θα χρησιμοποιήσουν συνήθως είναι όζον. Μου αρέσει το όζον, είναι πολύ καλή αποτελεσματικότητά του στον κορονοϊό. Έτσι, είναι ένα μηχανηματάκι όπως το χέρι μου, όπως δείχνω τώρα, το οποίο το βάζεις μες στο δωμάτιο, το ανάβεις, είναι γύρω στα 500 ευρώ, ξαναδίνω και ένα νουμεράκι για να έχουμε υπόψη μας, το αφήνεις για μισή ώρα στο επόμενο δωμάτιο. Στο επόμενο, υπολογίζεις πόσα τέτοια χρειάζεσαι, κινούνται από 500 μέχρι 2.000 αυτά τα μηχανήματα και σου κάνουν σοκ όση ώρα είναι άδειο το δωμάτιο. Αυτά, προσέξτε, είναι διαφορετικό. Ναι. Όπως στις πισίνες που είπατε προηγουμένως, που όταν βουτάω μέσα δεν έχει πολύ ψηλό υπολοιπόμενο χλώριο για να μην με κάψει. Το ίδιο όμως κάθε μία εβδομάδα πηγαίνω και του βάζω πάρα πολλά χημικά για να σκοτώσω τα πάντα, δηλαδή να πιάσω, είναι αυτό, γι' αυτό λέγεται shock treatment. Είναι ότι δημιουργώ σοκ στο σύστημα και μηδενίζω και μετά πηγαίνω πάλι με το απαλό το χλώριο έτσι ώστε να μην επηρεάζει το δέρμα του ανθρώπου. Το ίδιο γίνεται και στα δωμάτια του ξενοδοχείου. Θα κάθε τόσο, κάθε φορά που αλλάζει ο πελάτης, θα το εξουδετερώσω μέσα στο δωμάτιο τα πάντα, έτσι ώστε ο επόμενος που μπαίνει μέσα έχει το δικό του μικροβιολογικό φορτίο, θα δημιουργήσει τις δικές του συνθήκες και εκεί και αν μπορώ να τον προστατεύω ελαφρά, είτε με φιλτράκια, είτε μέσα από το σωστό εξαρισμό του κτηρίου και ούτω καθεξής που ούτως ή άλλως υπάρχει.
Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό στο κομμάτι του δωματίου. Τώρα, στους κοινόχρηστους χώρους ισχύει ό,τι είπαμε και στο κομμωτήριο. Δηλαδή, θέλουμε τρομακτικά πολύ αυτόν τον καιρό εξαερισμό να φεύγει, να έρχεται φρέσκος αέρας, λιγότερη ανακύκλωση, περισσότερος φρέσκος αέρας. Εάν υποχρεωτικά πρέπει να κάνω ανακύκλωση μέσα στο χώρο, είτε τα φίλτρα, είτε αυτά που έλεγα δηλαδή, είτε εάν δουλεύουμε με κασέτες, δηλαδή αν μπείτε μέσα στο ξενοδοχείο και δείτε προς τα πάνω το κεφάλι σας, θα δείτε ότι υπάρχουν τα air condition δεν είναι όπως αυτά που έχουμε στο σπίτι. Ναι. Είναι πάνω σε ψευδοτάβανα και τα ονομάζουν κασέτες αυτά τα πράγματα. Εκεί πάνω λοιπόν με 180 ευρώ, δυστυχώς είναι αρκετά ακριβά, δεν ξέρω γιατί, μπαίνουν λάμπες, UV lamp, τα ονομάζουν άλλοι UV φίλτρα, είναι η περιόδης ακτινοβολίας τα φίλτρα αυτά, ναι, και τα οποία καίνε τον ιό. Έχουν πολύ καλή πιθανότητα να τον κάψουν, με την έννοια ότι αυτό είδαμε στην βιβλιογραφία μέχρι τώρα, ότι το UV lamp το δουλεύει, κάνει καλή δουλειά σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Άρα μπορούν να μπουν πάνω στην ανακύκλωση, να μπει πάνω στην ανακύκλωση μηχανηματάκι το οποίο εκείνη την ώρα που ανακυκλώνει να σκοτώνει και τον ιό. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχει εκπνεύσει ο χρόνος μας, δυστυχώς, λόγω της επικαιρότητας, θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, αφού θα έχουμε, κύριε Λοϊζίδη, και σας το λέω ανοιχτά και δημόσια, αφού θα έχουμε και τις αποφάσεις σε σχέση με τα σχολεία, για να μιλήσουμε και για τα σχολεία την επόμενη εβδομάδα. Έχετε απόλυτο δίκιο, τα σχολεία είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα που πάλι υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να προτείνουμε. Να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να πει η κυβέρνηση για τα σχολεία σήμερα και να μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το ίδιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.